θα χορηγηθούν και η εθνική αντιπροσωπεία θα εγκρίνει με απλή πλειοψηφία. Όπως είπα νωρίτερα, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτσο. Είχαμε μια σφοδρή αντιπαράθεση και ο κόσμος πιθανώς να μην καταλαβαίνει το λόγο. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό τελικά αυτό το ζήτημα, το πόσες θα είναι οι άδειες, πόσος θα είναι ο αριθμός των αδειών. Σας κατηγορούν ότι θέλετε να το περιορίσετε και ότι θα μπορούσε να είναι και απεριόριστος. Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν πόσες θα είναι αυτές οι άδειες? Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπει τάξη σε ένα άναρχο μηντιακό σύστημα. Και θα ήθελα να σας πω να μην υποτιμάτε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός σήμερα είδε ένα ακόμη σοου της μηντιακής και πολιτικής διαπλοκής. Και είδε πραγματικά δύο στρατόπεδα. Το ένα, το οποίο πραγματικά θέλει να βάλει τάξη και να αποκαταστήσει κανόνες ισονομίας σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Και μια άλλη, και το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο δίνει τα αρέστα του προκειμένου να μην βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή την ώρα ψηφίζεται η τροπολογία. Λογικά η τροπολογία θα περάσει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Να περιμένουμε λοιπόν ότι επιτέλους, γιατί πολλοί κόσμος, και ήταν μια βασική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ πριν και από τις πρώτες εκλογές, να περιμένουμε ότι θα μπει τελικά τάξη, δηλαδή θα γίνει ο διαγωνισμός και θα προχωρήσει μέσα στο Φεβρουάριο αυτή η διαδικασία. Θα μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, θα γίνει ο διαγωνισμός. Πιστεύω ότι θα γίνει και η προκήρυξη μέσα στο Φλεβάρι, όσο και αν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βάλουν πάρα πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει λύσει αυτό το θέμα. Απαιτεί δικαιοσύνη, απαιτεί ισονομία και θέλει και ο ίδιος να γίνει ο διαγωνισμός. Διότι όπως λειτουργεί ένα μικρό ψιλικατζίδικο με κανονική άδεια και φόρους πρέπει να πληρώνει, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Τώρα, επειδή μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις, πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής. Αν έρθουν αύριο 10, λέω εγώ, επιχειρηματίες και θέλουν, είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν κάποια συγκεκριμένα μεγάλα ποσά, αρκετά εκατομμύρια από ό,τι φαντάζομαι, να εγγυηθούν ότι θα έχουν και όλες αυτές τις προδιαγραφές που βάζει ο νόμος. Εσείς, ας πούμε, θα τους αρνηθείτε να είναι 10 οι άδειες, λέω ένα μεγάλο σχετικά νούμερο? Εμείς δεν αρνούμαστε τίποτα σε οποιοδήποτε επιχειρηματία μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει την επιλογή του να έχει ένα κανάλι. Το να έχεις ένα κανάλι σημαίνει ότι μπορείς να εκπληρώσεις φορολογικές υποχρεώσεις, ότι έχεις κάποια συμβίβαση ώστε να μην διαπλέκεσαι με το πολιτικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα όπως γινόταν στο παρελθόν. Θέλουμε να ανοίξει η αγορά, θέλουμε σοβαρούς επενδυτές, υγιή ανταγωνισμό και εργαζόμενους που δεν φοβούνται αν θα πληρωθούν στο τέλος του μήνα ή αν από ένα τηλεοπτικό σύριαλ θα τους χρωστάνε για πάρα πολλούς μήνες. Άρα μιλάμε για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι κατά βάση αναπτυξιακό και ουσιαστικά ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό. Και είναι ένα νομοθέτημα που θα είναι, πώς να το πω, θα είναι σταθερό, γιατί στην Ελλάδα πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι αν μπορεί να πάρουν σήμερα τις άδειες και όμοι γέννητο, δεν ξέρω, μεθαύριο να αλλάξουν κάποια πράγματα και να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Θα είναι από παντού σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα αποτελέσει πια μια μόνιμη και σταθερή κατάσταση? Θα αποτελέσει σταθερή κατάσταση, αλλά εδώ επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, το επενηχθήκατε προηγουμένως, η βασική αντιπολιτευτική γραμμή, η οποία σε έναν βαθμό ταυτίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να πολιτευτεί και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αυτή τη σύγκρουση και της κόντρας και της διατήρησης των πιο συντηρητικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Η βασική τους λοιπόν γραμμή είναι ότι το φάσμα είναι απεριόριστο. Το φάσμα λοιπόν δεν είναι απεριόριστο. Εμείς παρακολουθούμε και τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και όπως σε όλες τις σοβαρές χώρες και τα κράτη δικαίου στην Ευρώπη, υπάρχει μια διαδικασία διοδότησης. Πρέπει και εδώ να εφαρμοστεί. Και σε όλες τις χώρες το θέμα της βιωσιμότητας, δηλαδή το αν κάποιος μπορεί, όπως είπα προηγουμένως, να πληρώσει τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, μπορεί να κάνει επενδύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπουμε αυτή την εικόνα και κυρίως τις κραυγές του κυρίου Λοβέρδου. Να μιλάει και ο κύριος Λοβέρδου για ατομικά δικαιώματα. Ενώ στην πλάτη του θα θυμίσω τη διαπόπευση που είχε κάνει σε ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες με πολύ χαρακτηριστική ευκολία. Ενώ λοιπόν εδώ πέρα θα έπρεπε να συζητήσουμε για το αν η τηλεοπτική αγορά είναι ανεπτυγμένη, το αν γίνονται παραγωγές, το αν προάγεται ο ελληνικός πολιτισμός, οι τοπικές ιδιαιτερότητες, το αν μπορούμε μέσω της τηλεόρασης, που είναι όχι μόνο ένα μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ένα μέσο πολιτιστικής προαγωγής και ανάπτυξης,
Εάν γίνονται εδώ πέρα επενδύσεις από τα ισχύοντα κανάλια, και επομένως το θέμα δεν είναι αν θα έχεις 20, 30, 50 κανάλια. Αν μας ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή να έχουμε 20 κανάλια και να βλέπουμε τουρκικά σύριαλ και να έχουμε απλήρωτους εργαζόμενους, ας το πει ευθέως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Με το νέο νομοσχέδιο θα διασφαλίζονται κάπως και ο αριθμός, αλλά και ότι θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι, έτσι. Το νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπει τίποτα πιο αυστηρό από όλες τις προκηρύξεις διαγωνιστικής διαδικασίας για τηλεοπτικές άδειες. Μιλάμε για τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας, επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, DTT δηλαδή, και ελεύθερης λήψης. Μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες των αδειών και όχι για περιφερειακά κανάλια ή άλλου είδους θεματικά. Σε όλες λοιπόν τις χώρες υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές διασφαλίζουν ότι αφενός δεν έχεις διαπλοκή και έχεις σοβαρούς επενδυτές και επιχειρηματίες. Τώρα, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, τι θα γίνει, θα υπάρξει? Γιατί πολλοί λένε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση, πώς να την πω, ξέφραγο αμπέλι, κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί, κανείς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα ή θα εξαρτάται αυτό από την αντιπολίτευση προφανώς πάλι? Ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση πραγματικά θα πάψει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή αντισυνταγματικά. Ένα από τα επιχειρήματα που έχουν φέρει πέρα από αυτό το ψευδεπίγραφο και ως ένα βαθμό ανόητο, αν μου επιτρέψετε, το ψηφιακό φάσμα για αυτού του είδους τις τηλεοπτικές άδειες είναι απερίωστο, που δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν έχουν διαβάσει το WRC ούτε τις οδηγίες και την πράσινη βίβλο για τα οπτικά ακουστικά μέσα υπερισπούδαστοι πατέρες του έθνους που βρίσκονται στην πλευρά των εδράων που είναι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να γίνει ο διαγωνισμός μέσα από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και ο ίδιος ο νόμος αναδεικνύει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Υπάρχει περισσότερο από 20 φορές αναφορά στις αρμοδιότητες του. Το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αυτό που δίνει τις άδειες, το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αυτό που ανακαλεί τις άδειες, το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αυτό που θα ρυθμίσει θα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Μάλιστα. Και είναι πραγματικά λυπηρό το που το ΕΣΟΥΡΟΥ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συσταθεί, διότι παίζονται άλλου είδους πολιτικά παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Και θέλουμε πάρα πολύ να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι θέμα, ένδειξη, μάλλον αν θέλετε, της ποιότητας της αστικής μας δημοκρατίας. Τώρα, επειδή ακούγονται και διάφορα, έχετε πραγματικά ενδείξει ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για συχνότητες, για άδειες από το εξωτερικό? Δηλαδή, υπάρχουν πράγματι επιχειρηματίες από το εξωτερικό που θα ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην ελληνική τηλεόραση? Έχουμε ενδείξεις ότι η ελληνική κυβέρνηση, επειδή ακριβώς ακολουθεί ένα οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων και τις προωθεί, και είναι για πρώτη φορά που ύστερα από πολλά χρόνια η Ελλάδα μπορεί να αποδεικνύει στην Ευρώπη ότι μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να υλοποιεί αυτά που υπόσχεται. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για την τηλεόραση, και για άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός, η ενέργεια κτλ. Απλώς θέλω να πω ότι την τηλεόραση, εκτός από αυτά που είπα πριν, δηλαδή έχει μια κοινωνική αποστολή και είναι ένας βασικός μηχανισμός προαγωγής αξιών, στάσεων συμπεριφοράς κτλ. Δεν πάβει να ανήκει σε έναν ευρύτερο κλάδο παραγωγής, τον οπτικοακουστικό κλάδο, ο οποίος είναι ο τέταρτος πιο ταχύτητα ανσώμενος κλάδος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα πρέπει να το δούμε με τη σοβαρότητα που πρέπει, και εδώ πραγματικά έχουμε ενδείξει ότι υπάρχουν και ενδιαφέρον για επενδύσεις, και υπάρχουν επίσης και πολλές δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για να προχωρήσουν, για να προχωρήσει η διαδικασία παραγωγής πρωτογενούς υλικού, να γίνουν νέες παραγωγές. Τώρα, μιας και αν θέλετε έχω και λίγο έτσι προσωπικό ενδιαφέρον λόγω του παρελθόντος μου στην ΕΡΤ, ακούγονται πολλά για την ΕΡΤ. Είδαμε, επισκέφθηκε και ο κ. Κουμουτσάκος χθες, νομίζω ή προχθές, την ΕΡΤ, και υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Εσείς, ως ένα βαθμό φαντάζομαι πρέπει να ασχοληθείτε λίγο και με τη δημόσια τηλεόραση. Είναι πια σχεδόν μισός χρόνος από τότε που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ. Θεωρείτε, είσαστε ευχαριστημένος από τα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα? Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δίνουμε μία μάχη όχι μόνο με τις παθογένειες που προκάλεσε το μαύρο στις οθόνες και το κλείσιμο μιας μεγάλης εταιρείας όπως η ΕΡΤ, όπου για 2 χρόνια ούτε τα μηχανήματα δεν είχαν συντηρηθεί και πραγματικά η ΕΡΤ έχασε έδαφος και στη διαφημιστική αγορά και τέλος πάντων ήταν ένα πολύ μεγάλο τραύμα, αλλά η ΕΡΤ δίνουμε μία μάχη και με τις παθογένειες του παρελθόντος. Και λοιπόν με το μαύρο του 2013 και με ό,τι συνέβαινε πριν από αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι το νέο πρόγραμμα, το οποίο σταδιακά θα αρχίσει να προβάλλεται,
πραγματικά θα αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα της ΕΡΤ. Εάν με ρωτήσετε προσωπικά, δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, αλλά οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες ενός πολύ πολύ σύνθετου εγχειρήματος. Και αυτό γιατί υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικοί όροι στον τρόπο λειτουργίας της ΕΡΤ. Μια μεγάλη παθογένεια στην κατανομή των αρμοδιοτήτων, αλλά και γιατί η ΕΡΤ έχει να επιτελέσει ένα πολύ σύνθετο έργο. Υπάρχει η ΕΡΤ World, υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει η τηλεόραση, υπάρχει ακριβώς ο ρόλος, έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο ως δημόσια ραδιοτηλεόραση με αυξημένη βαρύτητα, και βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον κόσμο. Μάλιστα. Ως ένα βαθμό αυτό είναι καλό, και ελπίζω ότι, και το λέω συχνά αυτό, ότι έχουν επισυμβεί πολύ σοβαρές διεργασίες στο μυαλό των Ελλήνων. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να τους κοροϊδέψει. Νομίζω ότι πρέπει όλοι όμως να συνδράμουμε, να βάλουμε πλάτη. Είμαστε στο μετέχνιο μιας πολύ σημαντικών αλλαγών και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να περάσει η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα σε κάτι πιο ελπιδοφόρο. Και θα αποκτήσουμε, λέτε, και ένα, να το πω έτσι, ευρωπαϊκό τηλεοπτικό τοπίο συνολικά. Το ελπίζω. Νομίζω έχουμε πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να προβάλλουμε και να δείξουμε. Πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία θα δούμε, ας πούμε, σε πολλά κανάλια εθνικής ευέλειας αυτή τη στιγμή. Και για να τελειώνοντας, να διευκρινίσουμε και αυτό, συζητήσαμε προχθές και με έναν συνάδελφο από τις Βρυξέλλες. Νομίζω το επιχείρημα ότι έχετε κάποιες αντιπαραθέσεις με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, νομίζω δεν υφίσταται, έτσι, δεν έχετε κάποια ενόχληση. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, απλώς η Κομισιόν μέσω μιας πλατφόρμας που υπάρχει, όταν δέχεται ένα αίτημα για κάποια ρύθμιση, για κάποια αλλαγή, οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις. Απαντήσαμε εμείς σε αυτό, και αν η Κομισιόν δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε και να δώσουμε και στη δημοσιότητα την αλληλογραφία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ακριβώς κανένα πρόβλημα. Αυτό το αναγνωρίζει και η UNESCO. Αυτό θα δείτε και στις κοινοτικές οδηγίες και στην πράσινη βίβλο. Το θέμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών είναι εθνική υπόθεση. Διότι πάνω απ' όλα μιλάμε για τη διαχείριση ενός πόρου δημοσίου και ενός πόρου εν ανεπαρκία. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να πάμε γρήγορα στο θέμα που απασχολεί βεβαίως τις τελευταίες ημέρες, τις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίστηκαν και όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.